τις νέες κυρώσεις που αποφασίστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Βερσαλίας θα μας αναλύσει η Μέρη Αρώνη από τις Βρυξέλλες. Ξεκινάμε όμως από μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς υπάρχει επικοινωνία Μακρόν-Πούτιν αυτή την ώρα. Μαρία, αν με ενημερώνεις σωστά από τα ακουστικά. Ακριβώς, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, το Μέγαρο των Μιλισσίων ανακοίνωσε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, του Γερμανού Καγκελάριου Όλαφ Σόλτς και του Προέδρου της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν. Να υπενθυμίσουμε ότι και μετά την αποτυχημένη συνάντηση στην Ατάλεια μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε πάλι ένα τηλεφώνημα με τους τρεις ηγέτες και ο Εμμανουέλ Μακρόν χθες επανέλαβε ότι πρέπει να συνεχιστούν οι διπλωματικές προσπάθειες ώστε να φέρουμε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες για αυτή την τηλεφωνική συνομιλία. Θα είμαστε σε επαφή. Εξάλλου να πούμε ότι από σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει και ένα τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει την εξαγωγή προϊόντων πολυτελείας στη Ρωσία, προκειμένου να χτυπήσει τη ρωσική ελίτ. Θα απαγορευτούν οι εισαγωγές αγαθών από τη ρωσική βιομηχανία σιδήρου και ακαλιού, καθώς και οι επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι της στο G7, δηλαδή οι 7 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, εργάζονται για να ανασταλούν τα δικαιώματα της Ρωσίας σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το G7 θα ανακαλέσουν το ευνοϊκό καθεστώς της Ρωσίας ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και το μέτρο αυτό αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για τη βολή δασμών σε ρωσικά προϊόντα. Ζητούν επίσης την αναστολή των δικαιωμάτων της Ρωσίας που είναι μέλος σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Παγκόσμια Τράπεζα. Και αυτό για να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να αντλεί χρηματοδότηση, δάνεια ή άλλα ωφέλη από αυτούς τους οργανισμούς. Όπως τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν μπορεί η Ρωσία να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα να αναμένει ότι θα επωφελείται από το προνόμιο του να είναι μέρος της παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Επίσης, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο όσο η ανελαίτη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται. Όπως είπε, πολίτες δέχονται ανηλαιείς επιθέσεις, μεταξύ άλλων σε σχολεία, πολυκατοικίες και νοσοκομεία. Και παρά τις κατ' επανάληψη προτάσεις της Ουκρανικής πλευράς, η Ρωσία δεν έχει επιδείξει καμία βούληση να συνεργαστεί σοβαρά σε διαπραγματεύσεις για διπλωματική λύση. Και αντί γι' αυτό, το μόνο που ακούμε, λέει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι ψέματα. Τέλος, ό,τι αφορά τα τρία προηγούμενα πακέτα κυρώσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζονται, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι έχουν πλήξει σκληρά στη ρωσική οικονομία. Το ρούβλι έχει πέσει κατακόρυφα. Πολλές βασικές ρωσικές τράπεζες είναι αποκομμένες από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και οι εταιρείες εγκαταλείπουν τη χώρα η μία μετά την άλλη. Από την άλλη, όπως μας μετέδωσε ο Θανάσης Αυγερινός από τη Ρωσία, η Μόσχα προειδοποιεί ότι αν χρειαστεί είναι έτοιμη και αυτή για σκληρή αντιπαράθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι της ενέργειας, που είναι κάτι που μας απασχολεί πολύ και φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να κάνουν βήμα πίσω, τουλάχιστον μέχρι το 2027. Ακριβώς. Και έχουν ανακοινώσει ότι και οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχόμενο. Προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο αντίπεινας από την ρωσική πλευρά. Ποια είναι, πώς εκτιμούν οι αναλυτές ότι μπορεί να είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας μετά και την χθεσινή άτυπη σύνοδος κορυφής? Γιατί ήταν και αυτό ένα από τα ζητήματα που συζητήθηκε. Ναι, δυστυχώς έκοψαν τις ελπίδες του Κιέβου για ένταξη με επιστρεφμένες διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είπε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο. Ένα πιωμά το έθεσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός, ο κύριος Ρούτε, ο οποίος είπε ότι δεν υπάρχει fast track διαδικασία, δεν υπάρχει γρήγορη διαδικασία για ένταξη.
Πάντως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία και οικονομικά και πολιτικά και στο ανθρωπιστικό ζήτημα.